Χαίρετε φίλες και φίλοι. Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλο το Αιγαίο που μας βλέπει και μας παρακολουθεί και όχι μόνο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή μας με ένα πολύ σημαντικό θέμα, με μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει στις 6 το απόγευμα στην Άξο. Και να σας ενημερώσουμε λοιπόν σχετικά ότι στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτιού Αιγαίου 2014-2020 διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση που έχει στόχο να αναδείξει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και του τι προσέφερε και προσφέρει μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λοιπόν σήμερα, ημέρα 5η 23 Νοεμβρίου στις 6, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Ουρσουλινών, στο κάστρο της Νάξου και περιλαμβάνει παρουσίαση έργων. Θα παρουσιαστούν τα 4 επιλεγμένα έργα από τους φορείς που τα υλοποίησαν και συγκεκριμένα η διαχείριση απορριμμάτων Νάξου, πολύ σημαντικό θέμα έτσι και ζητούμενο, ο αρχαιολογικός χώρος Καρθέας Κέας, τα έργα Πανεπιστημίου Αιγαίου και η λειτουργία ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου. Κάθε παρουσίαση θα συνοδεύεται από οπτικό υλικό και θα αναδεικνύει τη σημασία του έργου στην ανάπτυξη του τόπου. Επίσης, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου με τα μέσα ενημέρωση της περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος, τον οποίο θα επιδιώξουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κοντά να μας μιλήσει και για αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση αλλά και για άλλα θέματα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέσα από την οπτική του χθες, σήμερα, αύριο, θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται οι συγχρηματοδοτούμενοι από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόροι στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου και οι προοπτικές που ανοίγονται στη νέα προγραμματική περίοδο. Θα ακολουθήσει επίσης ανοιχτή συζήτηση και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν εκεί νίκη. Θα το ήθελες, ε? Πάρα πολύ. Με ξέρεις. Λοιπόν, στην πηγή των γεγονότων και των ειδήσεων. Δημοσιεύτηκε, όπως μας είχε πει ο Δήμαρχος Λέρου, ο κύριος Κόλλιας, πριν δύο ημέρες, η σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την τόσο σημαντική εξέλιξη για το νησί της Λέρου, αλλά και του Αγαθονησίου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Λέρου, ο κύριος Κόλλιας, έστειλε την ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Με την παρούσα επιστολή, λοιπόν, επιθυμώ να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για άλλη μια φορά για την αμέριστη στήριξή σας αναφορικά με τα αιτήματα του Δήμου Λέρου προς το Υπουργείο που υγείστε, καθώς και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις με τις οποίες απαντάτε. Τι ούτω τρόπος έχετε αποδείξει κατ' επανάληψη το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για τα θέματα και τις δυσκολίες που υφιστάμεθα ως κάτοικοι παραμεθωρίου στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στις δύσκολες και χρονοβόρες προσπάθειες ανάπτυξης του νησιού μας. Οι στοχευμένες ενεργείες σας, τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και σε επίπεδο θεσμικών παρεμβάσεων, συμβάλλουν πολύ συχνά τα μέγιστα στην επίλυση σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζουμε ως νησιωτικός Δήμος. Για τις πρωτοβουλίες σας αυτές, την αποτελεσματική και ταχύ ανταπόκρισή σας, αλλά και ειδικότερα για τις πρόσφατες ενέργειές σας όσον αφορά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος περί σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, το οποίο θα αποτελέσει μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο για το νησί μας, που διαθέτει δύο από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Στη συνέχεια, όταν θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, τον κύριο Κότορο, θα μπορέσουμε να μας το σχολιάσει αυτό. Όμως έχουμε άλλο ένα θέμα πριν από τη Ρόδο, Νίκη. Ναι. Ο κύριος Πόκιας θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στα Ιωάννινα στις 30 Νοεμβρίου. Προτάσει λοιπόν από τους νησιωτικούς δήμους των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων θα μεταφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στα Ιωάννινα στις 30 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2017. Για το θέμα μίλησε σήμερα ο Αντιδήμαρχος και Γραμματέας της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Πόκιας. Έχουμε ένα σχετικό βίντεο. Στις 30 του μηνός ξεκινάει στα Γιάννη ένα κρίσιμο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος μέχρι τις 2 του Δεκέμβρη. Ένα συνέδριο στο οποίο θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα θεσμικά, οικονομικά και ακόμη και ο εκλογικός νόμος όπως έχει ανακοινωθεί των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Εν ώψη λοιπόν αυτού του συνεδρίου έχουμε ήδη προετοιμαστεί και εμείς κατάλληλα σαν Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου
Περασμένη εβδομάδα είχαμε την συνεδρία της Πενταμελούς, όπου εξειδικεύτηκαν οι θέσεις της αυτοδιοίκησης του Νότιου Αιγαίου, των Δήμων, δηλαδή των 34 Δήμων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με έμφαση στην ισιωτικότητα, οι οποίες θα ζητήσουμε να αποτελέσουν μέρος της απόφασης του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Τα κείμενα έχουν φύγει με κάποιες έτσι, επεξεργασίες που κάναμε, και πραγματικά είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει τις προϋποθέσεις, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, έχει τις προϋποθέσεις να αποτελήσει σε ένα συνέδριο σταθμό για την αυτοδιοίκηση. Μπαίνουν θεσμικά ζητήματα, μπαίνουν αρμοδιότητες, μπαίνει η θεσμοθέτηση των πόρων, μπαίνει το εκλογικό σύστημα των επόμενων εκλογών. Πραγματικά κρίσιμα ζητήματα για την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί θέλω να πω, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές, ότι οι εκλογές αυτοδιοίκησης, η αυτοδιοίκηση ουσιαστικά υλοποιεί και πρέπει να υλοποιεί όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Από την ώρα που θα ξυπνήσει μέχρι την ώρα που θα κοιμηθεί ο πολίτης, αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις στην καθημερινότητά του. Όλες αυτές τις προκλήσεις πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αυτοδιοίκηση για να τις βελτιώνει τις προϋποθέσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να βιώνουν καλύτερα την πραγματικότητα και την καθημερινότητά τους. Αυτό θεωρώ ότι είναι η έννοια της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση έχει κατά κάποιο τρόπο μειωθεί, συρρυκνωθεί ο ρόλος και η πόρη της αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το συνέδριο γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και μπορεί να αποτελέσει σταθμό για την αυτοδιοίκηση. Πολύ σημαντικά λοιπόν τα θέματα. Πολύ σημαντικά, και κάποιοι δήμαρχοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία, ναι. Νίκη. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως μας είχε σχολιάσει ο Δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Μάγκος, θεωρούν ότι είναι μια επίπονη διαδικασία που τις περισσότερες φορές απλά μιλούν για να μιλούν και δεν έχει ουσία. Όμως και στην παρούσα συνεδρίαση έχει σκοπό να μιλήσει και ο ίδιος και να θέσει κάποια θέματα. Μια και θα τεθεί και θέμα του εκλογικού. Του νέου εκλογικού συστήματος που θα προκύψει. Mm-hmm. Ωστόσο, μας διάβασε πριν η Νίκη ένα δελτίο τύπου με τις ευχαριστίες που είχαν να κάνουν με τη σύσταση του νέου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου και Αγαθονησίου πλέον. Το οποίο ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια. Και έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο του Αγαθονησίου, τον κύριο Κότορο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Είμαστε μαζί με την κυρία Ρεΐση και παρουσιάζουμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για την εξέλιξη αυτή, την τόσο θετική, και για το Αγαθονήσι που έχει να κάνει με τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Βεβαίως, είναι μια ευχάριστη έκβαση και αμείβεται εδώ και 3 χρόνια μια προσπάθεια που ξεκίνησε με το Δήμαρχο Λέρου και με εμένα για να γίνει, να συσταθεί Λιμενικό Ταμείο Λέρου. Από την αρχή, κυρία Χαλκίτη, είχα επισημάνει όταν με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου τα 4 νησιά ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν εύρυθμα σαν συμβούλιο διοικητικό του Λιμενικού Ταμείου λόγω των συγκοινωνιακών συνθήκων των νησιών. Και ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούμε και οι 4 αντιπροσωπείες, να το πω έτσι, σε ένα νησί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τώρα νέες προοπτικές και συνθήκες για να λειτουργήσει πολύ καλά, και ελπίζω, έχω και μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Λέρου, το Αγαθονήσι, και πιστεύω να έχουμε και επιτυχίες και στον τομέα αυτό. Να ρωτήσω κάτι που μπορεί, δεν ξέρω αν είναι και σωστή ερώτηση, έτσι το εκλαμβάνω εγώ όμως. Ναι. Έχει συσταθεί πλέον Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου Αγαθονησίου. Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετέχετε κι εσείς ισότιμα και θα έχετε κάποια αυτονομία σχετική, ή θα πρέπει πάλι μέσω της Λέρου κι εσείς να καταθέτε τις προτάσεις κλπ. Σας δίνει μια σχετική αυτονομία όλο αυτό, ή απλά αντί να εξυπηρετήσετε από Πάτμο, τώρα θα εξυπηρετήσετε από Λέρου? Κοιτάξτε, όχι, το Λιμενικό Ταμείο θα έχει έδρα τη Λέρο. Mm-hmm. Θα συμμετέχουμε με ισάριθμα μέλη και ο ένας δήμος και ο άλλος, και θα λαμβάνονται αποφάσεις και για τα 2 νησιά. Γιατί ήταν καλύτερο να έχεις έδρα τη Λέρο και όχι την Πάτμο τότε? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, στην Πάτμο συμμετείχαμε 4 νησιά. Ήταν ο Δήμος Πάτμου, 4 δήμοι μάλλον, ο Δήμος Πάτμου, των Λειψών, της Λέρου και του Αγαθονησίου. Ναι. Όταν λοιπόν συγκαλούσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, που ήταν η έδρα η Πάτμος, σε συνεδρίαση,
η συγκοινωνία εξυπηρετούσε το Αγαθονήσι, δεν εξυπηρετούσε τη Λέρο και τους Λειψούς. Αντίστοιχα, όταν εξυπηρετούσε τη Λέρο, δεν εξυπηρετούσε εμάς. Δηλαδή, να καταλάβετε, έχουμε το Αγαθονήσι να συμμετέχει σε δημοτικά, διοικητικά συμβούλια 3 και 4 χρόνια. Γιατί οι συνεδριάσεις μπαίνουν σε μέρες και ώρες που δεν μπορούμε να παρευρεθούμε, ενώ όταν είναι 2 είναι πιο ευέλικτο και το σχήμα και πιο εύρυθμη η λειτουργία του Συμβουλίου. Κατανοητό. Και καλύτερες συγκοινωνιακές συνθήκες έχουμε με τη Λέρο. Κύριε Δήμαρχε, μετά από αυτή την εξέλιξη, τι έχετε προγραμματίσει για το δικό σας νησί? Κοιτάξτε, είναι τώρα οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν, να συσταθεί, να οριστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα Δημοτικά Συμβούλια του κάθε Δήμου. Μετά ορίζεται ο Πρόεδρος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Έδρας, του Λιμενικού Ταμείου, και ο Αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Ναι, ως έργα, ας πούμε, λοιπόν, τι περιμένετε εντάξει, ότι έργα, να... έχουμε επίγοντα έργα στο λιμάνι, όπου ο φωτισμός, ο λιμενικός, έχει πρόβλημα και προσπαθούμε εδώ και ένα χρόνο να αντικατασταθεί το δίκτυο φωτισμού και είναι το πρωτεύον έργο, ας πούμε. Γενικότερα, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω και εγώ κάτι άλλο για τα έργα τώρα, κάποιες προγραμματικές συμβάσεις που υπήρχαν κλπ. Τελικά βλέπουμε να μην προχωρούν. Κυρία Χαργίδη, κοιτάξτε, εγώ το επεσήμενα από την αρχή και η Περιφέρεια, παρόλο την προθυμία που και του Περιφερειάρχη και των υπαλλήλων των τεχνικών και της Ρόδου και της ΚΟ και της, του Επαρχείου Καλύμνου, εγώ διέβλεπα, να το πω έτσι, τη μεγάλη δυσκολία, γιατί είμαστε αρκετοί δήμοι που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, υπεγράφησαν αρκετές προγραμματικές συμβάσεις και διαβαθμιδικές με την Περιφέρεια. Και έβλεπα τη δυσκολία, ότι ήταν αδύνατο να διεκπαιρεωθούν τόσες συμβάσεις, τόσα νησιά που είμαστε και λοιπά. Είμαστε μια πολύ δύσκολη, η δυσκολότερη περιφέρεια, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Αυτή η νησιωτικότητα με τα γνωστά προβλήματα, και διέβλεπα, ας πούμε, αυτές τις δυσκολίες και με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, με τον Υφυπουργό τον Σαντορινιό που υπογράψαμε, και αυτή η υπηρεσία αδυνατεί ή έχει δυσκολίες μετάβασης στα νησιά, να γίνονται διαγωνισμοί κλπ. Αυτό που ζητούμε και ζητάνε όλοι, και πρόσφατα, χθες μάλιστα, η ΠΕΔ με το Φώτη του Χατζηδιάκου, τον Δήμαρχο της Ρόδου, ζητούμε να κατ' εξαίρεση στα νησιά να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς, όπου γίνονταν διαγωνισμοί με σε κάθε νησί, με διοικητικούς υπαλλήλους, αν δεν έφταναν. Συμπληρωνότανε η Επιτροπή Διαγωνισμών με διοικητικούς υπαλλήλους, εάν δεν έφταναν οι τεχνικοί. Και αυτό ζητάμε όλοι. Δεν απαιτούνται γνώσεις τεχνικές για τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Είναι γραφειοκρατικό τελείως το θέμα. Και αυτό επιδιώκουμε και επιζητούμε και στους υπουργούς, για να λυθεί το θέμα. Ιδάλλως θα παραμένει μια κατάσταση πολύ δύσκολη για τα νησιά και δεν πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα με τους ρυθμούς που εκτελούνταν παλαιότερα. Κάποια άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, ο χειμώνας δεν ήρθε για τα καλά ακόμη. Τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν τα νησιά, αντιμετωπίζουμε και εμείς, ας πούμε, σαν νησί, με τα απαγορευτικά, με τα μποφόρ. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε καλά προς το παρόν και με τις πλημμύρες που γίνονται στα άλλα νησιά και λοιπά. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας, βέβαια δεν έχουμε και επικίνδυνα μέρη και σημεία για να προκαλούνται, έστω και με έντονες βροχοπτώσεις, προβλήματα. Εντάξει, καλά είμαστε. Γιατρός υπάρχει που άλλες φορές δεν υπήρχε όταν έμενε καινή η θέση. Στα σχολεία έχουμε ένα πρόβλημα που δεν έχουν ακόμα συμπληρωθεί οι καθηγητές και υπάρχουν ελλείψεις στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μάλιστα. Στις προσεχείς ημέρες, στις 30 Νοεμβρίου, θα γίνει η συνάντηση της ΚΕΔΕΣ στα Ιωάννινα. Εσείς θα συμμετάσχετε? Βεβαίως, έχω δηλώσει συμμετοχή και θα φύγω τη Δευτέρα, γιατί το θέμα που συζητείτε, η αλλαγή στον Καλλικράτη, είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να, κατά την άποψή μου, να έχουμε παρουσία ισχυρή η αυτοδιοικητική με αυτά που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω, Νίκη, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις τον κύριο Δήμαρχο? Προς το παρόν και κάποια προς άλλη φορά. Προς το παρόν ίσως. Αυτά. Θα είμαστε όμως σε επικοινωνία. Οτιδήποτε θελήσετε να αναδείξετε, θα είμαστε εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Να είστε καλά. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά μας ημέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Αισιόδοξος άνθρωπος όμως, έτσι, παρά τα προβλήματα που μας είπε, και είπε μαχητικός. Όμως και τα... Και ναι, μαχητικός. Είπε ναι. Και την αλήθεια. Είπε σε αυτόν τον τομέα πάμε καλά, σε αυτόν δεν mm-hmm. πάμε. Αλλά διακρίνω και μια αισιοδοξία. Δεν βλέπω ποτέ απογοήτευση, οπότε μιλούμε με τον δεν Δήμαρχο. Δεν γίνεται, ένας Δήμαρχος θα πρέπει να είναι πάντοτε αισιόδοξος. Θα πρέπει, αλλά δεν το βλέπεις. Και ειδικά από ένα τόσο μικρό νησάκι με τόσες αντικσότητες. Όπως βλέπεις, Νίκη, μεγάλη σημασία δίνεται στον Καλλικράτη και σε όλα αυτά που θα συζητηθούν στο συνέδριο, στα προβλήματα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, στα Ιωάννινα. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Ρόδο και πάλι, όπου από ό,τι φαίνεται, παρόλο που πήγε πολύ καλά η σεζόν αριθμητικά, αλλά σημασία έχει πώς κλείνει το ταμείο τελικά, Νίκη, γιατί από ό,τι μας λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΔ, ο κ. Παπασταματίου, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με την αγορά της Ρόδου. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Λοιπόν, έκλεισε η σεζόν, σωστά το είπατε, με ένα θετικό ως προς τις αφήξεις των επισκεπτών πρόσημο. Ίσως με μια μικρή θετική παρένθεση ως προς τις εισπράξεις στους επιχειρηματίες που έχουν συνάρτηση της εργασίας τους, με τον τουρισμό, αλλά από εκεί και πέρα ο προβληματισμός συνεχίζει να υπάρχει και συνεχίζει να είναι ίσως μεγαλύτερος από ποτέ, με το σκεπτικό ότι τα προβλεπόμενα έσοδα στο νέο προϋπολογισμό, τα οποία όπως αποδεικνύεται θα πέσουν και πάλι στις πλάτες της τάξης των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών, κάνουν τον κάθε επιχειρηματία να βλέπει το μέλλον του με μια περίσκεψη που δεν θα την είχε αλλιώς. Με το σκεπτικό ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από εδώ και πέρα δεν προβλέπεται να φτάσουν για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες, η αγορά είναι κουμπωμένη αυτή τη στιγμή, είναι ανήσυχη διότι δεν ξέρει τι την περιμένει και ο καθένας προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να διαφυλάξει λέω τα υπάρχοντα. Υπάρχουν 2 με 3 τομείς της αγοράς που μπορούμε να πούμε ότι απορροφούν το σύνολο του τζίρου αυτή τη στιγμή στην τοπική αγορά και δυστυχώς αυτή δεν είναι στα χέρια των τοπικών επιχειρηματιών. Συνεπώς, όλος ο κύκλος εργασιών ή το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών εισπράτεται και φεύγει από το νησί. Το ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο, τα μικρά διαθέσιμα που κρατήθηκαν για να μπορέσει ο κάθε μικροεπιχειρηματίας που έχει σχέση με τον τουρισμό να περάσει το χειμώνα, θα αναλωθούν συντομότατα στην πληρωμή των ανελαστικών αναγκών. Θέλετε είναι ρεύμα, θέλετε είναι μικρή φορολογία, θέλετε είναι έμφυα, θέλετε είναι άλλη έμεση φόρη και έτσι θα φτάσουμε στις γιορτές σχεδόν με άδειο πορτοφόλι. Είναι πολύ αρνητικό για την αγορά, είναι πολύ αρνητικό διότι ίσως είναι η σκληρότερη χρονιά αυτή που διανύουμε. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι το έχει συνειδητοποιήσει και ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας, πράγμα που κάνει τον καθένα να είναι 2 φορές πιο συγκρατημένος από άλλοτε. Δεν είναι η γνωστή κλάψα που συνηθίζεται να λέγεται, ότι δεν πήγαμε καλά, σας είπα ότι η αγορά πήγε σχετικά καλά το καλοκαίρι, αλλά τα κέρδη και τα έσοδα έχουν ήδη αναλωθεί. Με δεδομένο λοιπόν την μεγάλη αύξηση στις διάφορες φορολογικές και φοροδοτικές παρεμβάσεις του κράτους, δεν θα μπορέσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στα βασικά τους έξοδα. Ίσως είναι η μεγαλύτερη ζημιά που υπάρχει αυτή. Το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη ζημιά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην επιχειρηματικότητα και στην πρόθεση επιχειρηματικότητας νέων ανθρώπων. Όταν ξεκινάς μια επιχείρηση στην οποία δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, όχι στην επόμενη πενταετία, αλλά στην ψήφιση του επόμενου προϋπολογισμού, αν ίσως και νωρίτερα με κάποιο έκτακτο φορολογικό νομοσχέδιο, καταλαβαίνεις ότι ούτε σχεδιασμό μπορείς να κάνεις, ούτε πρόβλεψη για το τι πας να κάνεις. Με αποτέλεσμα να απατούν οι αριθμοί και να βλέπουμε στα στοιχεία του επιμελητηρίου εγγραφές νέων και άνοιγμα νέων επιχειρήσεων, αλλά πρόκειται καταρχήν
για μικρές οικογενειακές νησιγενείς κατά εμέ επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα και συγκεκριμένο τομέα, είναι στην γρήγορη μαζική εστίαση, έτσι, και να κλείνουν μεγάλες και σοβαρές επιχειρήσεις, οι οποίες επί δεκαετίες ή επί πολλά χρόνια και την αγορά συγκρατούσαν και προσωπικό απασχολούσαν και ήταν αυτές οι οποίες επανεπένδυαν το οποιοδήποτε κέρδος τους στην τοπική αγορά. Μεγάλο λάθος επίσης πολλές φορές, επειδή τα στοιχεία που δίδονται πλέον από το Γενικό Εμπορικό Μητρό προβλέπουν πολλές φορές ακόμα και τις αλλαγές στο ΓΕΜΗ και εμφανίζονται ως νέες επιχειρήσεις. Έτσι. Πολλοί κάνουν το λάθος, δεν ξέρουν όμως να διαβάσουν τα αποτελέσματα και σφαλμένα και δεδιασμένα πολλές φορές ανακοινώνουν πράγματα για το Γενικό Εμπορικό Μητρό που τηρούν πλέον τα επιμελητήρια. Βεβαίως είναι η τεράστια αλήθεια ότι σε μικρές κοινωνίες, σε μικρές κλειστές αγορές, διότι η Ρόδος είναι ένα παράδειγμα κλειστής αγοράς, όπου το χρήμα κυκλοφορεί σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σε αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος όμως, ο οποίος εισπράττει κάθε βράδυ, εγώ θα το βάλω σε ημερήσια βάση, εισπράττει τον οποιοδήποτε κύκλο εργασιών, το οποιοδήποτε χρήμα που διοχετεύτηκε στις επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο ποσοστό, εγώ θα έλεγα ότι περνά το 60% ή το 70% και αφορά δύο πολύ συγκεκριμένα κομμάτια, είναι τα είδη διατροφής και τα είδη ένδυσης. Είναι επιχειρήσεις πολυεθνικές, οι οποίες κάθε βράδυ καταθέτουν το εισπρατώμενο στο κεντρικό του σταμείο. Τι παραμένει στη Ρόδο? Η μισθή των 380 ή 420 ευρώ, έτσι, με μερικές απασχολήσεις, με νέους άνθρωπους οι οποίοι εργάζονται κυριολεκτικά για το χατζηλίκι τους, έτσι. Και λένε ότι απασχολούνται για να μην κάθονται καταρχήν και προσπαθώντας να βοηθήσουν ή να βοηθηθούν από τα οικογενειακά έσοδα τα οποία προέρχονται από άλλες μορφές. Θέλετε ότι είναι κάποιες προηγούμενων, πολύ προηγούμενων ετών επενδύσεις, θέλετε είναι κάποιες βασικές μισθοδοσίες ή συντάξεις. Αυτές συντηρούν τις οικογένειες πλέον. Καθόλου αισιόδοξο ο επιχειρηματικό κόσμο μετά τον απολογισμό του. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε ότι τα φαινόμενα πατούν. Δηλαδή, φαινομενικά πήγαν όλα καλά, αλλά βλέπουν να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα ασταθέ επιχειρηματικό περιβάλλον. Μίλησε για τι πολυεθνικέ που βγάζουν έξω τα χρήματα και μένουν οι μισθοί των 350 ευρώ. Τι να πούμε. Πάμε σε διαφημίσει και η συνέχεια έχει και πάλι ενδιαφέρον.